Κύριε Σκουρίδη, τι βλέπουμε εδώ? Καλημέρα σας. Εδώ βλέπουμε ένα μέρος έτσι, της ατομικής συλλογής αεροπλάνων που έχω και επίσης βλέπουμε το τορπιλοβόλο 11, το οποίο έχει δράσει από το Μούδρο. Ήταν η πρώτη παγκόσμια αεροναυτική συνεργασία, στο οποίο ήταν ύπαρχος, υποδιοικητής θα λέγαμε, ο Μωραϊτίνης, ο μετέπειτα μεγάλος αεροπόρος και ιδρυτής της αεροπορίας μας. 6 Φεβρουαρίου λοιπόν του 13, 6 Φεβρουαρίου του 13, ένα αεροπλάνο Μωρίς Φαρμάν με κυβερνήτη τον υπολοχαγό Μιχαήλ Μουτούση και παρατηρητή το Μωραϊτίνη απογειώθηκε από το Μούδρο, κινήθηκε προς τα Δαρδανέλια και έκανε αναγνώριση των στενών. Κατέγραψε όλα τα πολεμικά πλοία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας κατ' εντολήν του Κουντουριώτη. Για να... Ήταν κομβικό σημείο αυτό δηλαδή. Κομβικό σημείο. Η πρώτη αεροπορική η επιχείρηση ναυτικής συνεργασίας. Και μάλιστα ο Μωραϊτίνης έριξε και χειρομοβίδες με το χέρι. Και για κάποιο χρονικό διάστημα είχαμε και το παγκόσμιο ρεκόρ θα λέγαμε. Μάλιστα. Ωραία, εδώ είναι ένα αεροπλάνο το σώμα. Εδώ βλέπουμε καταρχάς όλα τα αεροπλάνα που έδρασαν στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Στον πρώτο παγκόσμιο πόλεμο. Και έδρασαν στη Λίμνο. Συγκεκριμένα στο αεροδρόμιο που είναι πολύ κοντά μας. Έτσι ονομάζεται αεροδρόμιο με δύο ονομασίες στα αγγλικά αρχεία. Είναι Μούδρου Ρωμανού. Γιατί από τη μια πλευρά προς το Μούδρο ήταν οι Άγγλοι, από την άλλη πλευρά προς το Ρωμανού ήταν αργότερα οι Έλληνες. Όταν μπήκε η Ελλάδα στον πόλεμο, έχουμε και δική μας μοίρα πλέον με αρχηγό τον Μωραϊτίνη. Αυτό το αεροπλάνο είναι εξαιρετικής σημασίας, διότι ήταν το αεροπλάνο το οποίο έριξε τορπίλι σε πλοία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Το 1915 στις επιχειρήσεις και υποστήριζε τις επιχειρήσεις της Καλλίπολης. Έκανε μεγάλη ζημιά δηλαδή αυτό. Ναι, κατέστρεψε ένα πλοίο. Και τα άλλα τα αεροπλάνα που βλέπετε εδώ όπως είπα είναι ένα μέρος της συλλογής μου, είναι περίπου 50 αεροπλάνα έχω της εποχής εκείνης του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Αυτά λάβανε μέρος στις επιχειρήσεις που έγιναν από το αεροδρόμιο, από την περιοχή της Λίμνου. Αυτό συγκεκριμένα, το Baby, ήταν στα Λίχνα. Στα Λίχνα είχαμε υδατοδρόμιο της εποχής εκείνης. Και αυτό ήταν ένα από τα εκπαιδευτικά στη Χορταρόλυν. Υπήρχαν και άλλα. Και είπατε ότι όλο αυτό είναι ένα μέρος της συλλογής σας. Ναι, ένα μέρος είναι της συλλογής. Πόσα... Γύρω στα 50 είναι τα αεροπλάνα εκείνα και θα επιδιώκω να τα κάνω όλα. Ναι, και τι ακριβώς είναι τα υπόλοιπα αεροπλάνα, τι σχέση έχουν με το Λίμνο? Είναι όλα του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου. Όλα περάσανε από τη Λίμνο, διότι στη Λίμνο εκείνη την εποχή έχουμε Άγγλο πτέραρχο, ο οποίος είναι διοικητής των δυνάμεων του Βόρειου Ανατολικού Αιγαίου, γιατί είχαμε αεροδρόμιο και στη Θάσο, είχαμε αεροδρόμιο και στο Σταυρό Χαλκιδικής και επίσης πριν την έναρξη του πολέμου, γιατί οι Άγγλοι και οι Γάλλοι είχαν έρθει εδώ, έχουμε αεροδρόμια στην Ήμβρο, στον Κέφαλο και στην Παναγιά και έχουμε στη Μυτιλίνη, στη Θερμή και στην Καλονή. Έχουμε και εκεί αεροπλάνα τα οποία υποστήριζαν πριν τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο τις επιχειρήσεις της Καλλίπολης. Αυτά, αν θέλετε καμιά άλλη ερώτηση.